νόστιμα κάστανα και μάλιστα με τη Σέσουλα είχαν την ευκαιρία να γευτούν όσοι βρέθηκαν στο έλος του Δήμου Κισάμου στα Χανιά, όπου το πρωί έγινε η γιορτή του καστάνου για την ανάδειξη του προϊόντος. Μια γιορτή που έχει γίνει θεσμός, όπως τονίστηκε. Μια παράδοση ετών που κοντεύει να φτάσει στα 50 χρόνια, από το 1965-66, όπως λένε οι κάτοικοι. Τη γιορτή του καστάνου συνεχίζεται και φέτος, το 2014. Είχαμε το πρωί πολλά νερά και αυτό ήταν ευχάριστο. Τώρα όμως έχει ήλιο και οι επισκέπτες μας θα απολαύσουν αυτή την ηλιόλουστη μέρα στο έλος με την παραδοσιακή κριτική φιλοξενία και τα εδέσματα που παρέχουν. Η γιορτή καστάνου θα συνεχίσει να υπάρχει, εννοείται, στο έλος από όπου και ξεκίνησε και θα γίνει ακόμη καλύτερη. Καλωσορίζουμε όλο τον κόσμο. Το κάστανο είναι θρεπτική τροφή που καταναλώνεται ομό ή ψημένο, ενώ οι συνταγές με κύριο συστατικό το κάστανο δεν είναι και λίγες. Όπως επίσης τονίστηκε, η παραγωγή φέτος είχε κάποια προβλήματα, τελικά όμως καλύφθηκε το 50%. Το κάστανο είναι ένα εισόδημα το οποίο είχαμε προβλήματα και φέτος έγινε παραγωγή. Έγινε παραγωγή καλή. Δεν είναι τέλεια, αλλά ήταν πάνω από τη μέση. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Τα κάστανα από όλο τον νομό Χανίων τυποποιούνται στο συσκευαστήριο που βρίσκεται στο έλος. Το κάστανο έχει μια ιδιαίτερη σημασία στις ορεινές περιοχές. Εδώ προσφέρει ένα σημαντικό εισόδημα, μπορεί να προσφέρει ένα σημαντικό εισόδημα στους κατοίκους των περιοχών, τους καλλιεργητές. Και από ό,τι ακούω, το κύριο πρόβλημα της ποιότητας του καρπού του καστάνου στα Χανιά είναι ένα έντομο, ο λεγόμενος ελέφας, όπως το λένε οι παραγωγοί, ο σάρακας, το οποίο προσβάλλει, καταστρέφει τα κάστανα. Όπως τονίστηκε, στο νομό Χανίων έχει στηθεί δίκτυο με παγίδες με τη βοήθεια του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς, ώστε να συλλέγονται και δείγματα καρπού και φύλων, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται προς εξέταση. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, εκδίδονται και οι αντίστοιχες οδηγίες για τους ψεκασμούς σε ό,τι αφορά τις καταλληλότερες ημερομηνίες.